το έθνος του φαινομένου. Γιατί ακριβώς εκτός από την τροπική καταιγίδα, την πολύ έντονη τροπική καταιγίδα που θα χτυπούσε τις ΗΠΑ, παράλληλα δύο ψυχρά μέτωπα που ερχόντουσαν από την αντίθετη κατεύθυνση, θα χτυπούσαν την ίδια στιγμή. Γι' αυτό και είδαμε και τα πλάνα αυτά με τα χιόνια, τα οποία αναμένεται να εκδηλωθούν και τις επόμενες ώρες χιόνια στις βόρειες περιοχές και στην βορειοανατολική ακτή, αλλά στα ψηλά βόρεια, πολύ βόρεια. Αυτό που λένε λοιπόν ήταν μια τεράστια καταιγίδα. Μια καταιγίδα η οποία έπληξε πολύ μεγάλη περιοχή. Αν γινόταν λύση στην Ευρώπη, θα ήταν από τη Νότια Γαλλία μέχρι και τη Βρετανία. Για να καταλάβετε δηλαδή την έκτασή της ακριβώς. Φυσικά οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε μια τεράστια καταστροφή. Ειδικά στη Νέα Υόρκη τα προβλήματα είναι πολλά. 7 σύρεγγες του μετρό έχουν κλείσει από τα νερά. Ιδιαίτερα στο νότιο Μανχάταν, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, στην παραλία κοντά δηλαδή. Εκεί υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πολλά κτίρια έχουν πλημμυρίσει, οι δρόμοι είναι γεμάτοι νερά. Θα πρέπει να γίνει άδειξη των υδάτων, δεν ξέρουν θα μπορούν τις επόμενες μέρες και πόσες μέρες θα χρειαστούν. Να κάνουν όλα αυτά τα άνθρωπα του νερού. Ακριβώς. Λένε ότι χρειάζονται περίπου 4 μέρες με βάση τα στοιχεία και με βάση τις δυνατότητες που έχουν. Φανταστείτε τώρα στο Αμερικανικό κράτος που οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Βέβαια είναι πολύ. Εκατομμύρια κόσμου ακόμη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Θα είναι για αρκετές ώρες από ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μόνο από βλάβη αλλά και από επιλογή κάποιες περιοχές. Για να μην έχουν βραχυκυκλώματα και είδαμε και στο βίντεο ότι στο Queens έγινε μια πυρκαγιά τεράστια, η οποία ξέσπασε ακριβώς επειδή οι πυλώνες της ΔΕΗ έπεφταν μαζί με δέντρα. Και αυτό δημιούργησε αυτή την πυρκαγιά που έκαψε 50 σπίτια. Mm-hmm. Αυτό τα πλάνα που βλέπουμε τώρα. Αυτό ακριβώς φοβόντουσαν ότι θα συμβεί και σε αντίθετες περιπτώσεις, γι' αυτό και έκοψαν το ρεύμα σε 6 περίπου εκατομμύρια Αμερικανούς. Το κακό σταμάτησε, το μεγάλο κακό. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχει εξασθενήσει το φαινόμενο. Σίγουρα στη Νέα Υόρκη έχει σταματήσει. Mm-hmm. Τώρα πάει προς τα βόρεια, προς την πλευρά του Σικάγο, από ό,τι φαίνεται, προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουν να μας πούν ακριβώς. Γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερη εξέλιξη, είναι πολύ καινούριο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν συναντήσει τα τελευταία 30-40 χρόνια, λένε οι επιστήμονες. Το πώς τροβιλίζει ο αέρας, πώς γυρίζει δηλαδή και αλλάζει κατεύθυνση συνεχώς. Αυτή τη στιγμή πάντως έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη, έχει φύγει για τις πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές της περιοχής. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί περισσότερο και στο New Jersey, θα πρέπει να σου πω. Εκεί έσπασε ένα φράγμα και έχουν πλημμυρίσει 3 χωριά, 3 πόλεις. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τους κατοίκους, γιατί δεν έχουν φτάσει ακόμα τα σωστικά συνεργεία στην περιοχή. Λέγεται ότι είναι αρκετά εγκλωβισμένα άτομα και εκεί. Και μήπως έχουμε και άλλα θύματα. Και μήπως έχουμε και άλλα θύματα. Υπάρχει μια τέτοια ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έρθουν εικόνες από την περιοχή ή κάποιες πληροφορίες, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με την σιγουριά. Φαίνεται πάντως ότι το κακό έχει περάσει. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν λειτουργούν τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και 3 μεγάλα αεροδρόμια της πόλης. Ακόμα. Δεν θα λειτουργήσει σήμερα η Wall Street, δεν θα λειτουργήσει το χρηματιστήριο. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία φυσικά σε ολόκληρη την πρωτεύουσα, την πόλη. Θα πάρει αρκετό καιρό πάντως να ξαναγυρίσει η ζωή στις μεγαλοπόλεις αυτές στην καθημερινότητα. Μεγάλα προβλήματα και σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι πρώτη φορά μια τέτοια καταστροφή, μια τέτοια καταιγίδα πλήττει μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή. Γι' αυτό και τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Άνθρωπε, εσύ που κατέχεις όλο τον κόσμο και δεν ξέρεις ότι για άλλη να πόδια στηρίζεσαι, έλεγε